βασικοί ορισμοί κατηγορηματικής λογικής, ένα μάτσο ορισμοί οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως σημαντικοί για τη συνέχεια. Τους μαζεύουμε λίγο εδώ για να τους έχουμε. Ξεκινάμε με το συντακτικό. Έκφραση οτιδήποτε χρησιμοποιεί σύμβολο κατηγορηματικής λογικής, ακόμη και αν είναι ασύντακτο. Εντάξει, δηλαδή, έκφραση κατηγορηματικής λογικής μπορεί να είναι μια παράσταση η οποία είναι εντελώς ασύντακτη. Για κάθε υπάρχει χ, ψ, ζ, w, ας πούμε, είναι κάτι εντελώς ασύντακτο. Παρ' όλα αυτά, λέμε ότι είναι έκφραση κατηγορηματικής λογικής. Προσοχή, όρος αποτιμάται σε τιμή από το πεδίο ορισμού, δηλαδή αν τον υπολογίσουμε, τότε θα έχουμε επιστρεφόμενη τιμή και έχουμε καταρχάς μία μεταβλητή παίρνει τιμή, επίσης μία σταθερά παίρνει τιμή και μεγάλη προσοχή με το συναρτησιακό σύμβολο, το οποίο έχει την ιδιότητα ότι του βάζουμε τα ορίσματά του σύμφωνα και με το βαθμό του συναρτησιακού συμβόλου, αλλά κάθε ένα από τα ορίσματα οφείλει να είναι όρος. Δηλαδή, εδώ έχουμε καθαρό αναδρομικό ορισμό, που σημαίνει ότι σαν όρισμα σε μία συνάρτηση μπορούμε να έχουμε μεταβλητή σταθερά ή συναρτησιακό σύμβολο. Πάμε αμέσως μετά στον ατομικό τύπο. Αποτιμάται σε αλήθεια ή ψέματα, διαχωριστικό στοιχείο σε σχέση με το προηγούμενο, όπου αποτιμόταν σε τιμή από το πεδίο ορισμού. Και μιλάμε για ισότητα όρων. Προσοχή, προσοχή, ότι και πάλι αριστερά και δεξιά της ισότητας πρέπει να έχω σταθερά μεταβλητή ή συναρτησιακό σύμβολο. Και το κατηγορηματικό σύμβολο, του οποίου και πάλι τα ορίσματά του είναι όροι. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν του κατηγορήματος σε σχέση με τη συνάρτηση? Καθαρά είναι η λογική. Στη μεν πρώτη περίπτωση επιστρέφεται τιμή, στη δε δεύτερη περίπτωση επιστρέφεται αλήθεια ψέμα. Στη μεν πρώτη περίπτωση σχετίζεται με συνάρτηση, στη δε δεύτερη περίπτωση με μαθηματική σχέση. Ατομικός τύπος λοιπόν είναι αυτό εδώ. Και μη ατομικός τύπος είναι ένας τύπος ο οποίος και πάλι αποτιμάται σε αλήθεια ψέματα και χρησιμοποιεί ή τουλάχιστον ένα από τους συνδέσμους ή τους ποσοδείκτες. Εντάξει. Προσοχή ότι όταν χρησιμοποιώ ένα προτασιακό σύνδεσμο αριστερά και δεξιά του συνδέσμου πρέπει να έχω τύπους, ούτως ώστε να βγαίνει αλήθεια ψέματα και να εφαρμόζω στην ουσία αληθοπίνακα. Και επίσης βεβαίως και το ενώ εφαρμόζεται πάνω σε τύπο. Επίσης προσοχή στο συντακτικό των ποσοδεικτών, για κάθε χ εφαρμόζεται σε τύπο, όχι σε όρο. Και όταν λέμε τύπος εδώ πέρα, εννοούμε είτε ατομικός είτε μη ατομικός. Εντάξει. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το συντακτικό. Τώρα μία παρατήρηση, εδώ βλέπεις μία παράσταση κατηγορηματικής λογικής. Αυτός είναι ένας μη ατομικός τύπος, διότι έχει ποσοδείκτη. Διώχνουμε το ποσοδείκτη και ο υπόλοιπος τύπος, ο οποίος απομένει, είναι πάλι μη ατομικός τύπος, διότι έχει το και με στη μέση. Και τώρα αυτό πάει στα δύο επιμέρους μέρη, όπου και το μεν και το δε είναι ατομικοί τύποι, διότι είναι κατηγορήματα. Ας πούμε, το πε εκφράζει κατηγόρημα, προφανώς αυτό πρέπει να δηλώνεται κάπου, εδώ δεν χωράει. Και να παρατηρήσουμε τώρα το εξής, γιατί λέγονται ατομικοί τύποι, διότι είναι το τελευταίο στάδιο αποσύνθεσης των τύπων. Εδώ βλέπουμε ένα δενδροδιάγραμμα του τύπου αυτού εδώ, που το αποσυνθέτουμε με βάση τα ατομικά του στοιχεία. Ατομικός τύπος είναι το τελευταίο στάδιο τύπου, δηλαδή αμέσως μετά πέφτουμε πια σε όρους. Έτσι. Άρα λοιπόν τώρα το πρώτο όρισμα είναι το Z, το οποίο είναι μεταβλητή, άρα είναι όρος. Το δεύτερο όρισμα είναι το F του Χ, το οποίο είναι εφαρμογή συναρτησιακού συμβόλου, άρα είναι όρος. Εδώ κανονικά θα έχει κρεμασμένο και ένα χ, αλλά δεν χώρεσε. Και επίσης για το 5 του Χ, τα δύο δομικά του στοιχεία από τα οποία αποτελείται είναι και τα δύο όροι. Άρα λοιπόν στη δομή ενός τύπου, ξεκινάμε συνήθως από ένα μη ατομικό τύπο, γίνεται αποσύνθεση μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο των ατομικών τύπων και έπειτα ο ατομικός τύπος αποσυντίθεται σε όρους κατηγορηματικής λογικής. Και πάμε στους δύο πολύ σημαντικούς κανόνες οι οποίοι ισχύουν, οι ορισμοί βασικά των ποσοδεικτών, έτσι, δηλαδή πότε αληθεύει το για κάθε και πότε αληθεύει το υπάρχει. Και στην αριστερή μεριά βλέπουμε το για κάθε χ τύπος, όπου το για κάθε χ τύπος είναι αληθές αν για όλες τις τιμές που μπορεί να πάρει το χ από το πεδίο ορισμού πάντα ο τύπος είναι αληθής, και θα είναι ψευδής αν έστω για μία τιμή από το πεδίο ορισμού είναι ο τύπος ψευδής. Έτσι, δίνουμε όπως λέμε και ένα αντιπαράδειγμα. Το εντελώς συμμετρικό θα λέγαμε πως είναι το υπάρχει, δηλαδή ο υπάρχει χ τύπος θα είναι αληθής αν αληθεύει για έστω μία τιμή του χ, και αυτή είναι και αποδεικτική διαδικασία, δηλαδή δίνουμε την τιμή του χ για την οποία αληθεύει, και επίσης είναι ψευδής αν για όλα τα χ ο τύπος ο οποίος είναι μες στην παρένθεση είναι ψευδής. Αυτό είναι και ο τρόπος απόδειξης μιας παράστασης που ξεκινάει με το για κάθε με το υπάρχει. Δηλαδή με το για κάθε για να αποδείξω την αλήθεια του πρέπει για όλα τα χ να είναι αλήθεια, και για να δείξω ότι είναι ψέμα πρέπει απλώς να δώσω ένα, όπως λέμε, αντιπαράδειγμα. Το ίδιο συμμετρικά και για το υπάρχει. Κανόνες συντακτικού επίσης συνεχίζουμε. Πρόταση είναι ένας τύπος που δεν έχει ελεύθερες μεταβλητές. Ελεύθερη μεταβλητή, μεταβλητή η οποία δεν δεσμεύεται από έναν ποσοδείκτη. Και δεσμευμένη μεταβλητή αντίστοιχα αν δεσμεύεται με ποσοδείκτη. Και πάμε τώρα στην προτεραιότητα. Πρώτη προτεραιότητα έχει το νότο για κάθε το υπάρχει. Δεύτερη προτεραιότητα είναι το όρ και το και. Τρίτη προτεραιότητα συνεπαγωγή στην δυναμία. Όχι από αριστερά προς τα δεξιά. Πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες και πάλι έτσι. Αλλά η άφουσα σειρά προτεραιότητας είναι αυτή εδώ.
Και επίσης ένας κανόνας εμβέλειας, τον οποίο έχουμε στην πλήκωση, αν δεν καθορίζεται η εμβέλεια με παρενθέσεις, η εμβέλεια των προσοδικτών φτάνει μέχρι και τον πρώτο διμελή προτασιακό σύνδεσμο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους κανόνες του συντακτικού, και πάμε τώρα στα δομικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται προκειμένου να ερμηνεύεται μια πρόταση κατηγορηματικής λογικής. Έτσι, τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχουμε στην εκφώνηση, να ορίζουμε εμείς προκειμένου να εκφράσουμε μια πρόταση κατηγορηματικής λογικής, το σύμπαν της ερμηνείας που συμβολίζεται με τον τρόπο αυτό εδώ, απόλυτη τιμή έτσι. Είναι το πεδίο ορισμού των μεταβλητών. Σε κάθε συνάρτηση πρέπει να αντιστοιχηθεί μια μαθηματική συνάρτηση. Σε κάθε κατηγόρημα πρέπει να αντιστοιχηθεί μια μαθηματική σχέση. Και σε κάθε σταθερά πρέπει να αντιστοιχηθεί μια τιμή. Η ερμηνεία αποδίδει νόημα σε όλα τα σύμβολα που εμφανίζονται στον τύπο. Και επίσης η αποτίμηση είναι η συνάρτηση που δίνει τιμή σε κάθε ελεύθερη μεταβλητή. Με αυτά τα δύο στοιχεία, με τη δομή και την αποτίμηση, μπορούμε να αποφασίσουμε αν ένας τύπος είναι αληθής ή ψευδής.